Γιάννη Χριστού στους Blockbusters. Παίξε μπαλά. Καλησπέρα, είμαι η Εύη Χρήστου. Παίζω 18 χρόνια βόλεϊ. Έχω ξεκινήσει από τον Άρη Νικαία, στον ιστορικό αυτό σύλλογο. Σκοπεύω να παίξω για άλλα 2-3 χρόνια. Επίσης, έχω ασχοληθεί και με τον beach volley γύρω στα 2-3 έτη. Αυτά. Βασικά υπήρξαν πολλές, συνοδεύονται βέβαια με επιτυχίες. Καλύτερη θα μπορούσα να πω ότι είναι μια επιτυχία που είχαμε σαν σχολικό, σαν σχολική διάκριση. Μας έδωσε την πρώτη θέση στην Ελλάδα και πήγαμε στο παγκόσμιο. Αλλά έχω ζήσει αρκετές καλές στιγμές. Αλήθεια, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια έτσι σαν πολύ κακή στιγμή που να είχα, ας πούμε, πολύ κακή απόδοση, να ήθελα να εξαφανιστώ από το γήπεδο ή κάτι τέτοιο. Το έχω συνοδεύσει στο βόλιο με πολύ ωραίες αναμνήσεις και θέλω να μείνω με αυτές. Χειρότερη μου στιγμή είναι τη συνέντευξη, ας πούμε. Δεν μου αρέσει να δίνω συνέντευξεις. Αυτά. Σε ένα τελικό beach volley με τη Στέλλα τη Λαγουδάκη μπερδεύτηκα και αντί για νερό στα χέρια μου ξεπλύνω την άμμο, έριξα Powerade. Με αποτέλεσμα να με κοροϊδεύει η συμπαίκτριά μου, λέει τι κάνεις εκεί πέρα, μου λέει τι έριξες. Της λέω τι φωτό μου ρε, πάμε να μπούμε τώρα να παίξουμε, τα κολλάει μπάλα τι κάνω. Αυτό και λύθηκε στα γέλια. Νομίζω είναι η φετινή μου συμπαίκτρια. Έχουμε παίξει μόνο 2 χρόνια και στο παρελθόν μαζί, η Εύη Ταξιντάρα. Είναι ένα κορίτσι, πραγματικά, που λες ότι είναι στον κόσμο της, αλλά με πολύ καλή έννοια. Είναι πάντα θετική, είναι πάντα χαμογελαστή, είναι 15 όλο το σκορ και λέει «Ελάτε κορίτσια, πάμε, δεν πειράζει». Και είναι όλα τέλεια. Πραγματικά είναι μοναδική στο είδος της. Δασκάλα ή αθλήτρια? Αθλήτρια. Κολύμβηση ή βόλεϊ? Και τα δύο. Σου αρέσει να σε φλερτάρουνε? Νομίζω σε κάθε άνθρωπο. Ιδανικός σύντροφος? Ευγενικός. Ψηλός. Αρενοπός. Σε ποιες ομάδες έχεις αγωνιστεί? Άρη Νικαίας, που έγινε μετά νίκη, ας πούμε, Άρης Θεσσαλονίκης, Πανελλήνιος, Παναθηναϊκός, Ζαών, Πορφύρας, ξεχνάω κάποια, Ίωνες και Θέτης Βούλας. Όταν ήσουν μικρή, είχε τύχει ποτέ να ερωτευτείς έναν προπονητή σου? Ποτέ. Τι επιζητάς σε αθλητικά? Τώρα, στη φάση που είμαι, να τελειώσω σε ένα καλό αθλητικό level. Τα χόμπι σου? Πολλά, βασικά. Φτιάχνω κοσμήματα. Ακούω μουσική. Νομίζω αυτό δεν είναι χόμπι, βέβαια. Μ' αρέσει να ασχολούμαι με την άθληση γενικά, να κάνω 2-3 πράγματα διαφορετικά. Αυτά. Τι σου έχει αφήσει το περάσμα σου από τον Παναθηναϊκό? Γλυκές αναμνήσεις και από τις καλύτερες αθλητικές στιγμές που είχα. Είσαι αθλήτρια που φέρνει αντίρρηση στον προπονητή ή όχι? Ναι, είμαι. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι για σένα για μια μεταγραφή? Ποια είναι τα κριτήρια σου? Η ψυχική μου υγεία. Ποια είναι τα κριτήρια για να διαλέξεις συμπαίχτρια στο beach volley? Θα ήταν η φιλία ή η επιτυχία? Φιλία. Θα μπορούσες να κάνεις καριέρα στο beach volley? Νομίζω ότι μου σκαλίζει τώρα μια πληγή. Αν είχα ξεκινήσει από πολύ μικρή, γιατί έχω παίξει μόνο 3 χρόνια και το τόσο λίγο που έχω δώσει,
Μου έχει αποφέρει αρκετές νίκες και επιτυχίες. Αν είχα ασχοληθεί από πολύ μικρή, θεωρώ ότι θα ήμουν σε ένα άλλο level αθλητικά. Στη σάλα, σε ποια άλλη θέση θα έπαιζες αν ξεκίνησες σήμερα? Πάσα. Με την Εύη συνεργαστήκαμε το 2014, εγώ σαν προπονητής και εκείνη σαν αθλήτρια των εθνικών ομάδων της βόλεϊ γυναικών. Έχω συνεργαστεί με αρκετούς αθλητές και αρκετές αθλήτριες και μπορώ με σιγουριά να πω ότι ανήκει στην κατηγορία εκείνη των αθλητριών που ξέρουν ανά πάσα στιγμή το πώς θα διαχειριστούν κάθε παιχνίδι. Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, ένας πολύ καλός χαρακτήρας, μια πολύ καλή αθλήτρια με θέληση και προσωπικότητα. Πιστεύω ότι θα είναι πάντα καλά στη ζωή της, θα έχει πάντα επιτυχίες και θα χαίρομαι πάρα πολύ να ακούω καλά νέα για εκείνη. Ωραία, λέει!